Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς. Για τους κρυούς, σαφώς για σας είναι ο ήλιος σου εχθής, είναι ο Ερμής σου εχθής και ανάβρωμος από αύριο, η νέα σελήνη σου εχθής, ο Ποσειδώνας σου εχθής. Πάρα πολλοί έχουν μαζευτεί σε ένα ζώδιο πριν το δικό σας, πριν ξεκινήσουν και τα δικά σας γενέθλια. Άρα είναι μια ιδιαίτερα εσωτερική εβδομάδα για το δικό σας ζώδιο. Σας λέει ότι πρέπει να εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας, αυτή τη διέστηση που μπορεί να έχει ο καθένας από εσάς, τα όνειρά σας μπορεί να έχουν κάτι συμβολικό, δηλαδή ακούστε τέλος πάντων αυτή την εσωτερική φωνή και μην προσπαθείτε με τη λογική, που συνήθως παιδιά της λογικής είστε, προσπαθείτε να εξηγήσετε κάποια πράγματα, γιατί δεν θα οδηγηθείτε σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα. Αυτό πάνω κάτω ισχύει για όλους βέβαια, πολύ περισσότερο όμως για σας, που όλη αυτή η ιστορία εδώ που έχουμε με το ζώδιο των Ιχθύων και τον Ανάβρωμο Ερμή και τη Νέα Σελήνη, συμβαίνει σε ένα εντελώς ψυχολογικό οίκος στο δικό σας οροσκόπιο και που έχει να κάνει πάρα πολύ και με το ασυνείδητο. Από την άλλη πλευρά, είναι μια εβδομάδα που μπορεί να προκύπτουν εκκρεμότητες που αφορούν το παρελθόν, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια προκειμένου να τις επιλύσετε. Αν ο Ανάβρωμος Ερμής μπορεί να χρησιμεύσει σε κάτι, είναι ακριβώς να μπούμε στη διαδικασία να δούμε τι είναι σε εκκρεμότητα από παλιά και να κοιτάξουμε να το ολοκληρώσουμε. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και άνθρωποι που πιθανώς έρχονται από το παρελθόν, είτε έπαιξαν για σας ένα ρόλο σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και που πιθανώς να ζητάνε και μια δεύτερη ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης στον Ταύρο εξακολουθεί, θα μπει και ο Ουρανός στον Ταύρο, άρα τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο και αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, που σημαίνει ότι πασχίζεται να βελτιώσετε όσο γίνεται τα οικονομικά σας ή, εν πάση περιπτώσει, να ανταποκριθείτε στις πολλές υποχρεώσεις που μπορεί να έχει αυτή η περίοδος.